Να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι την πρώτη καλεσμένη μας για σήμερα. Είναι η βουλευτής μέχρι τώρα Πειραιά και τα τελευταία 18 χρόνια μάλιστα, η κυρία Διαμάντου Μανολάκου, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βέβαια. Και το γεια σας, μέχρι τώρα, Μανολάκου. Κυρία Μανολάκου, γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Πηγαίνει βέβαια στην υποψηφιότητά σας για το Δήμο του Πειραιά. Ναι, μην παρεξηγηθώ. Ωραία. Ωραία. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ. Να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη είναι να ενισχύεται το κουκούε παντού. Εγώ τον Πειραιά τον ξέρω γιατί είμαι από εκείνες τις περιοχές. Είμαι από την Νίκαια βασικά. Αλλά οπότε θα μας πείτε κι εσείς πώς βλέπετε την περιοχή αυτή γενικότερα. Γιατί τα τελευταία χρόνια εμάς τους νικιώτες μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ το γεγονός ότι πολλά ακροδεξίες κινήσεις έχουν εντοπιστεί σε αυτή την περιοχή και μας κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι, να είναι φτωχό γειτονιές και να βρίσκουν δίκο ακροατήρια. Και στο Πέραμα έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά γιατί ανέπτυξαν φωλιές εκεί οι χρυσαυγίτες με δολοφονική ιδεολογία και δράση. Όταν η φτώχεια και η εξαθλίωση εντείνονται, τότε το σύστημα αναπτύσσει ένα παιδί που έχει, που είναι ο φασισμός, ναζισμός, για να καλλιεργεί και το φόβο, αλλά να το χρησιμοποιήσει και εναλλακτικά. Αυτό λέει η ιστορία. Να εμποδίσει δηλαδή, αν θέλετε, τις εξαθλειωμένες μάζες να ριζοσπαστικοποιηθούν στη συνείδηση, να βγουν να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Και να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη ντροπή είναι να μην έχει ολοκληρωθεί η δίκη απέναντι στις δολοφονικές επιθέσεις και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ναι, του Φίσα. Το λέω και ο δολοφόνος του να κυκλοφορεί εκτός φυλακής. Ναι. Είναι πρόκληση, το λέω γιατί κάναμε και πολλές κινητοποιήσεις για να γίνονται οι δίκες πολύ πιο γρήγορα, καθημερινά και να έχουμε αποτέλεσμα. Είναι μεγάλη ντροπή. Το λέω γιατί τους έδωσε θάρρος και σε άλλα ζητήματα. Ναι, ναι. Στην μεταναστευτική πολιτική ή όταν πηγαίνανε τα προσφυγόπουλα στο σχολείο. Ναι. Ξέρετε πόσοι γονείς από τις ενώσεις κινητοποιήθηκαν για να καλωσορίσουν. Αυτό. Και διχρούστηκαν. Να σας κάνω μια ερώτηση θέλω, πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτό το επιχείρημα που ακούμε ότι δεν υπάρχουν αίθουσες κατάλληλες και είναι πολλοί μάρτυρες και όλα αυτά και οι δικηγόροι. Αυτό δηλαδή ευσταθεί, γιατί γνωρίζουμε ότι κάποιες από αυτές τις συνεδριάσεις γίνονται στον Κορυδαλό. Ναι. Υπάρχει αυτό, είναι πράγματι αυτό πρόβλημα ή είναι κάτι που ακούγεται και το παίρνουμε εμείς σαν αιτιολογία. Ναι. Κατά τη γνώμη μας μπορούσαν να κάνουν τη δίκη στην αίθουσα του εφετείου, το είχαμε ζητήσει και εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και οι δικηγόροι. Βρίσκανε διάφορες δικαιολογίες, όμως να σας πω κάτι. Και κάντε συγκρίσεις και να κάνουν συγκρίσεις και αυτοί που μας ακούνε. Ναι. Είναι η απεργία των εργαζομένων στην Κόσκο. Το δικαστήριο γίνεται για να κρίνουν παράνομη την απεργία μέσα σε 20 ώρες. Ναι. Άρα εκεί όταν είναι να πάρουν μέτρα... 2 μέτρα και 2 σταθμά μάλιστα. Ενάντια στις κινητοποιήσεις εκεί ενεργούν πάρα πολύ γρήγορα. Καταλάβαμε. Όταν είναι όμως να υπερασπίσεις δικαιώματα αλλά και να καταδικάσεις την ναζιστική ιδεολογία και δράση που είναι εγκληματική στην κυριολεξία και αυτό αποδεικνύεται και όσοι παρακολουθούν και την εξέλιξη της δίκης και απέναντι σε προοδευτικούς ανθρώπους και απέναντι σε μετανάστες και απέναντι σε συνδικαλιστές πρωτοπόρους και αυτό συνεχίζεται. Κυρία Μανολάκου, να πάμε σιγά σιγά και στα άλλα θέματα. Βέβαια παραμένουμε στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Αν δεν κάνω λάθος καταψηφίσατε το νομοσχέδιο για αυτό το ζήτημα. Γιατί μπορείτε να μας πείτε? Το νομοσχέδιο για ποιο απ' όλα? Γιατί αυτό στο οποίο ήσασταν αγορήτρια χτες, προχτές, από 17. Ακούστε με, λοιπόν, αυτό έχουν έρθει αυτή τη στιγμή 3 νομοσχέδια με τη μορφή του κατεπήγοντος. Ναι, σε αυτά αναφέραμε. Και μάλιστα σε περίοδο που συζητιέται ο προϋπολογισμός, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να παρακολουθήσεις και μέσα στην ολομέλεια, εάν συμμετέχεις σε τέτοιες διαδικασίες. Αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση για να λύσει προβλήματα
υπαρκτά για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών και ειδικά στα νησιά. Mm-hmm. Τι έχει να δώσει? Ποιο είναι το βασικό πράγματα, δηλαδή πρόβλημα, η βασική ένστασή σας επ' αυτού ποια είναι για τα νησιά που λέτε? Η ότι δίνει προθεσμίες παράτασης για αντιδραστικά πράγματα, όπως είναι fast track διαδικασίες για άσυλο. Ναι. Που σημαίνει ότι ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί ή να προλάβει να φέρει τα χαρτιά του. Ιδιωτικοποιεί ορισμένα πράγματα και ειδικά για τη συντήρηση και εποπτεία αυτών των δομών. Ναι. Και δίνει παράταση σε παρεκκλήσεις συμβάσεων. Και ακόμα δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους του ασύλου στη μετακίνηση, που όμως είναι με υποχρεωτικό, δεν είναι δικαίωμα επιλογής, αντί να προσλάβει περισσότερο προσωπικό για να έχουμε ταχύτητα εξυπηρέτησης αυτών των διαδικασιών. Και τα τέσσερα θέματα που βάλατε, κυρία Μανολάκου, δηλαδή πρέπει να κάνουμε συζήτηση πολύ εκτενέστερη, φαντάζομαι, γιατί και δεν έχουμε τον χρόνο, αυτό θέλω να σας πω. Είναι και όλα και σας πληροφορώ ότι φέρνουν και σοριδών τροπολογιών για άσχετα ζητήματα. Ωραία. Δηλαδή σου μένει εντύπωση ότι φέραν το νομοσχέδιο για να περάσουν χριστουγεννιάτικες τροπολογίες. Μάλιστα. Έλεος πια. Τρία νομοσχέδια με τη μορφή του καταπήγοντος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να σας πω κάτι. Ότι γίνεται συζήτηση μια κυρία Μανολάκου, να σας πω κάτι μισό λεπτό, γιατί να έχουμε ένα διάλογο και έχουμε άλλα 2,5 λεπτά. Ναι. Θέλουμε να σας πάρω και μια δήλωση για τα χθεσινά. Αλλά επειδή αυτό θέλει πολλή συζήτηση, εμείς τώρα, άμα εδώ καλέσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να έχουμε ένα καλεσμένο, ξέρετε, δεν έχουμε τη δυνατότητα επιλογής. Εντάξει. Σε αυτό το θέμα μπορούμε να ζητήσουμε. Ναι, μα δεν προσπαθώ να μην τα ξέρω ο κόσμος. Θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό? Έχουμε ακόμα άλλα 2 λεπτά. Πείτε γι' αυτό. Όχι, νομίζω ότι μέσα στον χρόνο που τη δώσαμε. Καταλάβατε, αλλά εμείς θα θέλαμε να έρθετε εδώ ακόμα και αν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Γιατί ανοίξατε 4 θέματα που και τα 4 θέλουν ειδική συζήτηση. Ναι, βέβαια. Εντάξει, δηλαδή και πού δίνονται συμβάσεις. Εγώ ρώτησα και ναι, νομίζω και πού δίνονται ότι συμβάσεις και με ποιο τρόπο δίνονται συμβάσεις και με ποιο τρόπο γίνεται μετακινήσεις. Συνοπτικά δώσατε όλες τις αιχμές που όλα και να τι θα γίνει με την υπηρεσία ασύλου. Είναι μεγάλα θέματα αυτά. Βέβαια, βέβαια. Πάμε στο επόμενο. Θέλουμε ένα σχόλιο για την πώς ήταν τη συνεδρία της Βουλής χθες. Για τον προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός και αφήνει μια ελπίδα ότι κάτι καλό θα έχει για τον απλό κόσμο. Σας πληροφορώ ότι είναι ένας προϋπολογισμός που είναι κομμένος και ραμμένος στους 1,000 μνημονιακούς νόμους. Προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1 δις επιπλέον, δηλαδή όσα δίνουν συν 1 δις. Μειώνει τις παροχές κατά 511 εκατομμύρια ευρώ, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για νοσοκομεία, για την τοπική αυτοδιοίκηση και αύξηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και φόρους. Εντάξει, αυτή είναι. Συνεπώς είναι ένας προϋπολογισμός όπως ήταν οι προηγούμενοι. Και βεβαίως για να έρθει μέχρι το τέλος στην Ολομέλεια της Βουλής είχε την ισχυρή εποπτεία και τους ελέγχους των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να δείξει ότι θα υπάρξει ανακούφιση στον κόσμο, κοροϊδεύει, λέει ψέματα. Μάλιστα. Νέα φοροεπιδρομή έρχεται. Και όπως λέτε και στις οριζοσπάστες σήμερα, κάλπικη αντιπαράθεση, ΣΥΡΙΖΑΣ Νέας Δημοκρατίας, ο λαός να μην διαλέξει τον καλύτερο δήμιο οργάνωσης της αντεπίθεσης με το κουκούι μπροστά. Λοιπόν. Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Μανολάκου, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Δεν υπήρξε αντιπαράθεση, ήταν τεχνητή, δεν μιλήσανε για τα προβλήματα του κόσμου. Είναι ψεύτο αντιπαράθεση για να κρύψουν ότι έχουν σύγκληση και στη στρατηγική και στην τακτική που είναι σε βάρος του λαού, αλλά είναι υπέρ της κερδοφορίας του κεφαλαίου, υπέρ των μεγάλων επιχειρηματιών. Λοιπόν, δεσμευόμαστε όταν πάρα πλησιάσετε. Και εσείς όμως θέλω να δεσμευτείτε, για εμείς ζήσουμε και δεν έρθετε εσείς, να έρθετε εσείς. Μα ειδικά για την την αυτοδιοικητική και εκλογική αυτοδιοικητική αντιπαράθεση και τα προβλήματα του Πειραιά, θα θέλαμε να καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και βέβαια, έχετε και βέβαια, χαρά μου, χαρά. Έχετε μεγάλο δρόμο μπροστά σας. Είναι δύσκολη πάρα περιοχή. Πολύ που να είστε καλά. Ενώ σας τριμώχνουμε στον χρόνο, ανταποκρίνεστε. Καλή δύναμη, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, να είστε καλά.